Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημί, και καθάρισον ημάς από πάς κυρίδος, και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Αμήν. Όλοι μαζί. Ευλογημένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους Αγίους Αναγκλήσας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δια αυτόν την οικουμένης αγινέψας φιλανθρωπεδοξασί. Καθίστε. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, θα ήθελα στη σημερινή ομιλία να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι το θέμα το οποίο θα αναπτύξω στην αγάπη σας είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να γίνει όμως από όλους μας κατανοητό για τη σοβαρότητα που έχει. Και πρέπει να προσέξουμε ώστε μη τύση μας πλανήσει. Να προσέξουμε μη τυχόν κάποιος μας πλανήσει και παγιδευτούμε, και αντί να σώσουμε την ψυχή μας με τόσο δρόμο και με τόσο αγώνα που κάνουμε, τη χάσουμε. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν καράβια τα οποία διέσχισαν ωκεανούς ολόκληρους. Ολόκληρους ωκεανούς. Πέρασαν ειρηνικούς, πέρασαν ατλαντικούς, πέρασαν πολλούς ωκεανούς. Και τι συνέβη? Τα καράβια αυτά βούλιαξαν μέσα στο λιμάνι τελικά. Καταποντίστηκαν μέσα στο λιμάνι. Έπαθαν ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν, όταν έχουμε αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μας για να είμαστε κοντά στον Χριστό, πρέπει να προσέξουμε μην τυχόν εξαπατηθούμε στο τέλος και αντί να ζούμε κοντά στον Χριστό, τελικά να πλανηθούμε και να μας πλανήσει ο δαίμονας, και αντί να προσκυνήσουμε τον Χριστό, να έχουμε προσκυνήσει τον αντίδραστο. Το οποίο, ξέρετε, θα γίνει με ένα τέτοιο ωραίο τρόπο, θα σας το εξηγήσω. Παρακαλώ όλα τα κινητά να κλείσουν. Όλα τα κινητά να κλείσουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αντί να κερδίσουμε τον Χριστό στο τέλος, να έχουμε προσκυνήσει τον αντίδραστο. Πριν πω στο θέμα μου όμως, το οποίο θα είναι ο τίτλος του, θα έλεγα, του θέματος, πώς πρέπει ο χριστιανός να βλέπει τα θέματα, όλα τα προβλήματα της ζωής του, μέσα από το Ευαγγέλιο. Μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Εμείς δεν δικαιολογούμεθα σαν χριστιανοί να βλέπουμε κοσμικά και με κοσμικό τρόπο να ερμηνεύουμε τα γεγονότα. Γιατί θα εξαπατηθούμε τότε. Είναι σίγουροι οι πλάνοι που θα πάρουμε. Και θα σας πω παραδείγματα να δείτε πως ήδη έχουμε πλανηθεί σε πάρα πολλά θέματα. Σε πάρα πολλά θέματα έχουμε ήδη πλανηθεί. Ας ξεκινήσουμε. Από το πρώτο. Επισκέφθηκε μια και ρώτησα το μοναστήρι μας.
90 χρονών η γερόντισσα. Εμπλεπεστάτη. Μαζί με έναν ιό που είχε, 65 ετών, ο δε ιός της ήταν διανοητικά ανάγκης. Καθίσατε στο μοναστήρι και συζητήσαμε επί διαφόρων θεμάτων. Σε ένα από τα θέματα που συζητήσαμε, μου έλεγε ότι όταν παντρεύτηκε νέα, παντρεύτηκε έναν βάρβαρο άντρα. Και όπως τον απεκάλεσε να, εγώ δεν παντρεύτηκα άντρα, αλλά Γολγοθά. Γολγοθά. Με χτυπούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπέφερα που λέει. Και είχα δύο πράγματα να κάνω. Ή να τον χωρίσω, ή να υπομείνω. Αλλά όταν σκεφτόμουν να χωρίσω, ερχόταν ο Χριστός μπροστά μου. Ο κόσμος γύρω μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάει για την βία που μπορεί να ασκήσει ο ένας πάνω στον άλλον, είτε η βία είναι σωματική, είτε η βία είναι λεκτική. Δια του στόματος, σε προσβάλλει ο άλλος, σε βρίζει, σε υποτιμά συνέχεια. Ή έχουμε τη βία για του χειρός. Εμένα οι γονείς μου όμως με είχαν διδάξει οι γονείς μου ότι είναι καλύτερα να κρεμίσω μία εκκλησία παρά να κρεμίσω μία εκκλησία παρά να διαλύσω την οικογένειά μου. Αυτό με είχαν διδάξει οι γονείς μου. Ότι το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Είναι πολύ σοβαρό το μυστήριο. Και έτσι μου λέει και έβλεπα τον Χριστό και έλεγα, άρα αν διαλύσω την οικογένειά μου, τι θα πάθω, μεγάλο αμάρτημα. Είναι καλύτερα να πάω να γκρεμίσω μια εκκλησία. Είναι μικρότερο αμάρτημα, δεν μια βολτόζα να γκρεμίσω, παρά να διαλύσω την οικογένειά μου. Και έτσι άρχισα, Πάτερ μου λέει, να κλείνω το στόμα. Όταν μου μιλάει να μην αντιμιλάω, αρχίσα να κάνω υπομονή. Και έμαθα, μου λέει, τι σημαίνει πραγματικά υπομονή. Η δε υπομονή, μου λέει, με οδηγάσε στα δάκρυα, στο γονάτισμα. Και ενώ γονάτισα, προσευχόμουν μετά στον Κύριό μου. Έμαθα και να προσεύχομαι, για να μου δίνει δύναμη ο Θεός. Να μου δίνει υπομονή, να ανταπεξέλθω τον Γολγοθά. Δείτε πως το είδε αυτή η γυναίκα, η πιστή γυναίκα, γιατί η άπιστη θα και πάρει αμέσως διαζύγιο. Αυτή που δεν υπολογίζει τον Χριστό, που δεν υπολογίζει το Ευαγγέλιο, θα και πάρει τη διαζύγιο. Σηκώσει χέρι και με χτυπάει το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι παντρεύτηκα, για να δεν το παθήσω. Αλλά αυτά πρέπει κανείς να τα προσέχει πριν παντρευτεί. Να εξετάσει όλες τις προϋποθέσεις για την έκβαση του γάμου. Όχι βρήκαμε καμπρό και τον πήραμε. Μετά όπως τρώνεις, κοιμάσαι. Το υπέλυνε. Και έμαθε μέσα από το Ευαγγέλιο, όπως το έβλεπε με το πρίσμα του Ευαγγελίου, έμαθε να κάνει υπομονή. Το δεύτερο. Συνεχίζει η γενιά. Μου λέει, το βλέπετε το παιδί. Συνεχίζει το έργο του πατέρα του. Είναι διανοητικά ανάπηρο. Δεν καταλαβαίνει. Έβλεπε τον παπά του για να χτύπαγε. Και το κάνει τώρα και αυτό. Χωρίς να καταλαβαίνει. 65 χρονών έγινε. Αφού ήταν 90 η γιαγιά. Αλλά μου λέει και αυτό το παιδί μου το έδωσε ο Θεός. Και ήξερε γιατί μου το έδωσε. Γιατί ήθελε, μου λέει, πατέρα νεκτάριε. Κάτι άλλο να με διδάξει. Με τι ήθελα να σας διδάξει. Ήμουνα η εγωίστρια του χωριού. Είχαμε και λεφτά. Είχαμε και μια οικονομική άνεση. Και έτσι νόμιζα ότι εγώ μπορώ να επιδεικνύομαι ότι είναι η κυρία κάτι στο χωριό. Και έρχεται ο Θεός
και με βουτάει από τα μαλλιά και μου σέρνει τη μούρη στο έδαφος. Με έβαλε και έφαγα χώμα. Γέννησα ένα παιδί και αυτό διανοητικό ανάγκη. Και έτσι ταπεινώθηκα. Και όσο μεγάλωνε και το παιδί, εκεί που περπάταγα και ήμουνα περήφανη μες στο χωριό, τώρα πλέον τέλειωσε ο εγωισμός μου, τώρα πια τέλειωσε η υπερηφάνεια. Στα γόνατα με έδειξε και δάκρυο και έμαθα μέσα από αυτό το παιδί τι σημαίνει ταπείνωση, τι σημαίνει εξευτελισμός, τι σημαίνει να φας χώμα. Και πάλι με οδήγησε ο Θεός κοντά του. Και έτσι έσπασε το εγώ μου. Τέλειωσε αυτό που η άποψή μου ήθελα να περνάει. Η γνώμη μου ήθελα να γίνεται σεβαστή από τους άλλους. Οι απόψεις μου ήθελα να ακούγονται. Τώρα, τέρμα. Τέρμα όλα αυτά. Και σας ρωτώ, δείτε πώς αντιμετώπισε αυτή η πιστή γυναίκα. Δείτε πώς αντιμετώπισε αυτή η γυναίκα και τον βάρβαρο σύζυγο, αλλά πώς αντιμετώπισε και το άρρωστο παιδί της. Μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Ηρωίδα μάνα, 90 χρονών σας είπα. Φέρτε μου τέτοιες Αγίες Μητέρες σήμερα. Φέρτε μου τέτοιες Αγίες Μητέρες σας παρακαλώ. Που μόλις κάτι συμβεί με στην οικογένεια και έχουν δεύτερη άποψη, αμέσως μιλάνε για δικηγόρους και για διαζύγια. Και γέμισε ο κόσμος ζωτοχύρες και ζωτοχύρους. Διαλύθηκαν οι οικογένειες. Τελείως διαλύθηκαν. Και αυτό γιατί. Γιατί έπαψε ο άνθρωπος να κουμπάει και να ελπίζει επάνω στο Θεό. Όσο έβλεπε με το μάτι του τα προβλήματά του μέσα από το Ευαγγέλιο, τότε έβρισκε λύση. Και τον οδηγούσε ο Θεός σε σωστό δρόμο. Όταν όμως αρχίσαν οι ψυχολόγοι να λύνουν τα προβλήματα. Όταν όμως αρχίσανε οι σύμβουλοι να δίνουν τα προβλήματα. Όταν όμως τα προβλήματα μας τα λύνει η τηλεόραση. Όταν τα προβλήματα μας τα λύναν άλλοι, σύγχρονοι. Τότε φύγαμε από αυτό που έλεγε το Ευαγγέλιο. Και ειδού το αποτέλεσμα. Κάτι και σας ρωτήσω μέσα εδώ. Πόσοι έχετε χωρισμένα παιδιά, θα είστε η πλειοψηφία να σηκώσετε το χέρι. Όσοι έχετε παιδιά χωρισμένα ή εγγόνια, θα δείτε, θα είστε η πλειοψηφία αυτή που θα σηκώσετε το χέρι ψηλά. Που η Ελλάδα μιλούσε κάποτε για την Αγία Οικογένεια. Και σήμερα το θεωρούμε και φυσιολογικό. Θα γιατρεπώσουν και να πείσουν τη χώρα σας. Σήμερα είναι φυσιολογικό. Δεν λέει κανείς τίποτα. Αφού έχει και εκείνος στο σπίτι το ίδιο πρόβλημα. Και πέρασε. Δείτε πώς πέτυχε ο διάβολος από εκεί που είχαμε τις ορθόδοξες θέσεις, τις ορθόδοξες απόψεις, πάνω στο μυστήριο του γάμου και για την οικογένεια, δείτε πού οδηγηθήκαμε και πού φτάσαμε. Στη διάλυση της οικογενείας. Να σας πω μια άλλη πλάνη. Εγώ θυμάμαι στο σπίτι μου, το πατρικό, ότι είχαμε ένα τετράγωνο τραπέζι στην κουζίνα. Τετράγωνο, τα ξύλινα τραπέζια. Στην κορυφή υπήρχε μια καρέκλα. Ήταν η θέση του πατέρα. Ήταν η θέση του πατέρα. Και δίπλα καθόταν η μάνα και μετά τα παιδιά. Και ήξερε το παιδί ότι αυτή είναι η θέση του πατέρα. Και ποτέ δεν καθόταν κανένας στη θέση του πατέρα. Μήτε και η μάνα. Ποτέ δεν καθόταν κανένας. Έλειπε ο πατέρας από το τραπέζι. Η θέση παρέμενε καινή.
όπως συμβαίνει και στο μοναστήρι. Γιατί τα μοναστήρια κρατάνε αυτή την ελευθερία. Εγώ αυτή τη στιγμή θα λείπω από τη βραδινή τράπεζα της Μονής, αφού είμαι εδώ κοντά σας. Είμαι ο πατέρας της Μονής. Είμαι ο πατέρας των μοναχών. Η καρέκλα μου θα περιμένει άδεια. Η θέση του πατέρα, στη θέση του πατέρα, δεν κάθεται άλλος αδέρφιο. Κανένας δεν κάθεται. Σήμερα, στα σπίτια, τι τραπέζια έχετε? Έχετε το τετράγωνο τραπέζι με τη θέση του πατέρα? Ή μήπως σας κορόιδευσαν και εσάς και πήρατε τα στρογγυλά τραπέζια που εξαφάνισαν τη θέση του πατέρα? Μήπως πήρατε τα ροτόντα, τα στρογγυλά που εξαφάνισε τη θέση του πατέρα? Με τι ωραίο τρόπο γκρέμισαν τον πατέρα μέσα από το σπίτι. Και δεν υπολογίζετε, παιδιά. Δεν υπολογίζετε. Τα παλιά τα χρόνια, όταν πήγαινε το παιδί να κοιμηθεί, φύλαγε το χέρι του πατέρα, της μάνας, του παππού και της γιαγιάς, αν υπήρχε μέσα στο σπίτι. Έλεγε καληνύχτα και μετά πήγαινε να κοιμηθεί το παιδί. Μήπως το έχετε μάθει στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας? Μήπως το έχετε μάθει? Τα διδάξατε? Τα διδάξατε τα παιδιά σας? Να γιατί γίναν δαίμονες. Να γιατί γίναν δαίμονες. Όρθια τα μαλλιά σαν κέρατα. Που τα κάνουν. Βάζοντας από τους ζελέδες. Το διδάξατε το παιδί? Όταν πηγαίναμε να κοινωνήσουμε, το βράδυ, φυλάγαμε πάλι το χέρι του πατέρα, της μητέρας, του παππού και της γιαγιάς και ζητούσαμε να μας συγχωρήσουν για να πάμε να κοινωνήσουμε. Τα διδάξατε αυτά στα παιδιά σας? Ή το παίξατε κι εσείς μοντέρνοι? Δεν φτάνει το τραπέζι μόνο που πετάξατε, αλλά ούτε και αυτό το διδάξατε. Και θέλετε μετά, αφού μόνοι σας ισοπεδωθήκατε, μόνοι σας ισοπεδωθήκατε, θέλετε μετά να σας σεβαστεί το παιδί. Θυμάμαι τον πατέρα Αγουστίνο Καρδιώτη, ο οποίος έλεγε, όταν ήταν παιδί μέσα στο σπίτι του, όταν η μητέρα πήγαινε να ζυμώσει το ψωμί, του έλεγε, πήγαινε παιδάκι μου στο διπλανό δωμάτιο, διότι θα σηκώσω τα μανίκια μου, γιατί θα ζυμώσω. Και σήκωνε η μάνα τα, και για να μην δει το παιδί το χέρι της μάνας γυμνό, πήγαινε στο διπλανό δωμάτιο. Μέχρι ότου ζύμωνε και ξανακατέβαζε τα μανίκια. Και έτσι σεβόταν το παιδί τη μάνα. Τώρα, οι γονείς κυκλοφορούν με τα εσώρουχα. Τα παιδιά βλέπουν τους γονείς με τα εσώρουχα. Και δεν συμβαίνει τίποτα. Πώς θέλετε μετά να υπάρξει αυτός ο σεβασμός? Δείτε πως ο διάβολος έχει αλωτριώσει το μυαλό μας. Ο δαίμονας, αδέλφια μου, πήρε το μυαλό μας σιγά σιγά από εκεί που ήτανε. Στα θέματα της πίστεώς μας, στα θέματα της οικογένειας μας, και τα πήρε και τα μετακόμισε σιγά σιγά. Μέρα με την ημέρα πήγαινε ένα μέτρο. Και σιγά σιγά, αν δείτε εκείνη την οικογένεια με τη σημερινή οικογένεια, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Και μάλιστα αυτό το εγκρίνουμε. Θέλετε κάτι άλλο? Χωρίς αυτό που θα πω να προσβληθεί κανείς, δεν είναι γιατί δεν το λέω και θέλω, να προσβληθεί, να προσβληθεί, δεν είναι αυτή η διάθεσή μου. Ούτε να αισθανθείτε άσχημα οι γυναίκες με αυτό που θα πω. Ούτε να αισθανθείτε άσχημα. Γιατί σήμερα αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, αυτή είναι σήμερα η κατάσταση. Αλλά για να γυρίσω λίγο πιο πίσω. Για να πάω παρακαλώ το 1960 ή και το 70. Όχι πολλά χρόνια πίσω. Μιλάω για πολλά χρόνια. Και πείτε μου, σας παρακαλώ, όταν βλέπατε κάτω στον δρόμο, οι άντρες θα μου απαντήσουν, όταν βλέπατε στον δρόμο
Μία κυρία με βαμμένα τα χείλια, βαμμένο το μάτι, το 60, βαμμένα τα νύχια και βαμμένο το μαλλί, τι ήταν αυτή η γυναίκα την περίοδο του 60. Πόρνη. Πόρνη. Ήταν η πόρνη της εποχής. Βαμμένο μαλλί, μάτι, καλμένο φρύδι, χείλια, νύχια. Ήταν η πόρνη. Και ρωτώ εγώ, πώς αυτό που λέγαμε πορνεία σήμερα είναι φυσιολογικό. Εμείς οι ίδιοι το λέγαμε, δεν είμαστε άλλη γενεά. Εμείς οι ίδιοι το λέγαμε. Πώς αυτή τη γυναίκα που την έλεγες πόρνη, επειδή έπρεπε στο μαλλί της βαμμένο, το μάτι της βαμμένο, και αν φόραγε και κανένα ξόπλατο ή κανένα εδώ ανοιχτό ντεκολτέ, όπο, την έλεγε τελείως η σχεδιά μου, τελείως του δρόμου. Και τώρα το καλοκαίρι είναι έτσι όλες οι γυναίκες. Και τώρα είναι έτσι όλες οι γυναίκες. Και ερωτώ. Και ερωτώ, αδέρφια μου. Πώς από εκεί φτάσαμε εδώ, και αυτό που λέγαμε πορνεία, σήμερα δεν είναι τίποτα. Είναι φυσιολογικό. Για πώς σας είπα, μην προσβλήθει κανένας. Δεν είναι αυτή η διάθεση. Σήμερα είναι φυσιολογικό. Αλλά εκείνο που με προβληματίζει είναι πώς αλλοιώθηκε το μυαλό μας. Πώς πάθαμε μια τέτοια αλλίωση. Και αυτό που ήταν αμαρτωλό, σήμερα το βλέπουμε φυσιολογικό. Δεν υπτίθεται θέμα. Μας ποτίζουν κάτι ή μας ταΐζουν κάτι. Ή φταίνε, διότι τα πράγματα δεν τα βλέπουμε εμείς μέσα από το Ευαγγέλιο. Ξεφύγαμε από το Ευαγγέλιο. Και πρότυπο έγινε αντί το Ευαγγέλιο, μια άλλη δασκάλα, η τηλεόραση. Πρότυπο κάναμε τη τηλεόραση, η οποία καθοδηγεί και ανεβάζει και ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Ανάλογα με το θέμα πώς θα το χειριστούν οι δημοσιογράφοι. Θα σε πείσουν εκεί που ψήφισε τον έναν, ψήφισε τον άλλο. Και προχωρώ, αδέλφια. Προχωρώ για την αλλίωση. Και εμείς πάθαμε αλλίωση. Η κλινική. Γιατί βάζαμε τέτοιες γυναίκες ποτέ μέσα στην εκκλησία. Τις δεχόμασταν. Όχι. Δεχόμασταν ποτέ γυναίκα με παντελόνι μέσα στην εκκλησία, με ξόπλατο, με ξέστηθο, και να έρθει και να κοινωνήσει με παντελόνι. Ήταν αδιανόητο. Παντελώς αδιανόητο. Πώς κι εμείς πλέον το βλέπουμε φυσιολογικό που έρχεται έτσι άλλη κοινωνία. Πώς βλέπουμε φυσιολογικό ότι με την εμφάνιση που είναι στην παραλία, πλέον κυκλοφορεί και στον δρόμο. Μου ήρθε το καλοκαίρι μια κοπελίτσα, 23-25 ετών, στο μοναστήρι. Να προσκυνήσει η κοπέλα. Φόραγε ένα στράπες, επάνω, ξάπλατο και ξέστηκε μπροστά, ένα λαστιχάκι εδώ. Ο αφαλός ήταν έξω, κοιλιάδες, και φόραγε και ένα κοντό σοτσάκι. Ζέστη, Ιούλιος ήταν. Και μπήκε μέσα στη Μονή. Παρότι η Μονή γράφει απ' έξω έχει την πινακίδα, ότι με αυτό το δίσημο δεν μπορείς να περάσεις. Δεν διαβάζει κανείς. Και σε κάποιον πρόσωπο λέει δεν ξέρω γράμματα. Τι έκανε το μήνυμα. Κανείς δεν προσέχει πλέον. Ούτε πινακίδες στην γράφη. Μόλις μπήκε μέσα, λέω, Δεσποινής, λέω, θα μπορούσαμε να φορέσουμε κάτι από πάνω και από κάτω. Προσέξτε την απάντηση. Αυτό που στεναχώρησε δεν ήταν μια απάντηση έτσι. Για το παιδί έτσι έμαθε. Έτσι βλέπει πλέον και εσάς και κυκλοφορείτε το καλοκαίρι. Το παιδί δεν έμαθε να φυλάει το χέρι του παππού, της γιαγιάς. Δεν έμαθε να βλέπει τον ιερέα να του φυλάει το χέρι. Όπως τρέχαμε εμείς, όλες πέρναγε ο ιερέας. Τρέχαμε να του φιλήσουμε το χέρι του παππού. Του παπά και να μας δώσει την ευλογία του. Τώρα δεν το βλέπουμε αυτό. Γιατί εμείς δεν το διδάξαμε. Γιατί εμείς δεν το διδάξαμε. Τι
δίπλα. Αυτό που με στεναχώρησε. Μου λέει η κοπέλα 25 χρονών. Μου λέει πάντα μου, με συγχωρείτε μου λέει, αλλά τι έχω. Δεν αισθανόταν ότι κάτι είχε. Αυτό είναι το πρόβλημα, αδέρφια μου. Το ότι δεν αισθάνθηκε, δεν καταλάβαινε ότι η ενδυμασία της δεν ήταν σωστή. Όταν βλέπει όλους έξω το καλοκαίρι, ο μεν άντρας να κυκλοφορεί με ένα σορτσάκι πολλές φορές και μόλις την μπλούζα πάνω. Με ένα σορτσάκι. Όταν βλέπει στον παραλία, στην παραλία τον άντρα, πώς είναι ο άντρας. Με ένα σόβρανο. Και η γυναίκα πώς είναι στην παραλία. Με τα ισορροχάτηση είναι. Στην παραλία δεν συμβαίνει τίποτα. Βλέπεις τον γείτονα, τον χαιρετάς και του λες γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις και σε βλέπει με τα ισόρουχά σου. Αν έρθει στο σπίτι και είσαι με τα ισόρουχα, θα το ανοίξεις. Όχι, μισό λεπτό να ντυθώ θα πεις. Να βάλω μια ρόμπα επάνω. Και εκεί γίνεται τρέπεις. Τι αλλάζει. Το ίδιο πρόσωπο είναι, η ίδια είσαι εσύ, το ίδιο σώμα είναι, έχει αλλοιωθεί. Ο νους πλέον, αδέρφια μου, του ανθρώπου. Και αυτό είναι το τρομερό. Και λέω το τελευταίο παράδειγμα. Το τρομερότερο λοιπόν στην κοπέλα ήταν η αλλίωση του μυαλού της, που είπε και τι έχω. Εσείς λέτε ότι πώς δεν είχε, γιατί το βλέπετε μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου, αλλά και γίνεται 23-25 χρονών. Και δείτε τα κορίτσια σας. Δείτε τις αδελφιές σας. Δείτε τις εγγόνες σας. Και μην μου λέτε τι είχε. Γιατί δεν είχε τίποτα τελικά. Και αυτό της είπα. Της λέω πέρα μου γιατί δεν έχεις. Λέω πάτε δεν είναι άρεστη μου λέει. Γι' αυτό ήρθε και να ανάψω ένα κεράκι στο μοναστήρι. Πιστεύω στον Θεό μου λέει. Λέω κοπέλα μου δεν είπα ότι δεν πιστεύεις. Αλλά της λέω έτσι θα πήγαινες ποτέ στον Πατριάρχη. Έτσι θα πήγαινες ποτέ στον Πρωθυπουργό. Η αλήθεια είναι όχι. Στον Χριστό πώς πας της λέω. Στον Χριστό πώς πας. Και δείτε πώς αλλοιώθηκε. Και φτάνω στην αλλοίωση τη δική μας πάλι με το τελευταίο παράδειγμα. Πήγα να εξομολογήσω σε ένα νησί. Ήρθε πρώτα ο ιερέας του χωριού και εξομολογήθηκε. Μετά την πρεσβυτέρα. Μετά φτάνει μια γιαγιούλα. Η γιαγιούλα ήταν 93-95 και αυτή μεγάλη. Όταν δείχνει με κοιτάει, κάνει έτσι το κεφαλάκι της. Ξανακάνει έτσι το κεφαλάκι της και με κοιτάει. Και μου λέει η γιαγιά. Σε βλέπω λίγο παραδοσιακό εσένα. Θα έρθω να εξομολογηθώ. Έλεγε έτσι. Συγχωρήσεις να εξομολογηθεί. Μωρό. Λέω. Ξεκίνησε να εξομολογηθεί. Λέω παντρεμένη γιαγιά. Λέει όχι. Και την πήραν τα κλάματα. Λέω γιατί γιαγιά κλαις. Μου λέει. Παππούλη μου. Όταν ήμουνα, μου λέει, 13 ετών, με βίασε ένα γειτονό, το οποίο ήταν τότε 17-18 χρονών. Και δεν μπόρεσε έτσι να παντρευτώ. Λέω από μέσα μου, η αλλίωση του μυαλού και του ιερέως ακόμα. Τι μου λέει η γιαγιά. Και δεν μπόρεσε να παντρευτεί επειδή τη βίασε. Όχι, εντάξει, είχε ατυχές. Περιστατικό, το καταλαβαίνω, σε μικρή ηλικία, ένα απάνθρωπο γεγονός, ένα βιασμό, αλλά μέχρι το να μην παντρευτείς, για ποιο λόγο. Έτσι λέω και για δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Τι λες παππούλη μου, λέει. Ήταν δυνατόν να παντρευτείς χωρίς να είσαι παρθένα. Χωρίς να είσαι παρθένα. Και το πρώτο βράδυ θα με έσφαζε ο άντρας μου σαν αρνή στα γόνατά του, μου λέει. Εδώ πέρνα το σεντόνι. Ήταν δυνατόν, μου λέει,
να μην είμαι. Παρθένα και να παντρευτώ. Την άλλη μέρα θα με κόριζε. Θα με διακόπτευε. Θα έβγαινε και θα έλεγε στους δικούς μου τι είναι αυτή που μου δώσατε. Και τότε συνήλθα. Και λέω πράγματι, γιατί εμείς σήμερα το ξυμολογούμε, λίρα μπορεί να βρούμε στον δρόμο, εσύ, Παρθένα. Κάτι πολύ δύσκολο. Κάτι πολύ δύσκολο. Και Παρθένα οπότε είναι πολύ δύσκολο. Και το ζήτημα, προσέξτε ότι εγώ έκρινα με τα δεδομένα τα σημερινά, σαν την κοπελίτσα, ούτε και τι έχω πάντα, αφού όλοι έτσι κτύπονται. Δεν έχει μεγαλώσει σε μια άλλη γενεά που ντυνόταν κάπως αλλιώς. Έτσι είδε με στο σπίτι της, έτσι μεγάλωσε, αυτό μιμήθηκε, αυτό έκανε. Βλέπετε λοιπόν την αλλίωση του μυαλού μας. Και τότε κατάλαβα και μου λέει, εάν παντρευόμουν, μετά θα έπρεπε να πω ποιος την είχε βιάσει. Και θα το σκοτώναν το παιδάκι μου. Και έτσι έλεγα πάντα μου ότι θέλω να γίνω καλόγρια. Οι γονείς δεν με αφήναν, δεν το θέλω μου λέει. Αλλά το βρίσκα σαν αιτία για να μην παντρευτώ. Και δεν παντρεύτηκα. Για να μην αποκαλυφθεί ποτέ ότι δεν ήμουν Παρθένα. Γιατί έπρεπε να είσαι Παρθένα το παιδί να παντρεύσει. Σήμερα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Σήμερα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ούτε κανείς και το εξετάζει. Σήμερα οι νύφες πάνε και η κοιλιά είναι εκεί κάτω. Είναι ήδη εκεί. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα σήμερα. Βλέπετε πως έχουν υποστεί αλλίωση. Πάση περιπτώσει αδελφιά μου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουμε την αλλίωση. Γιατί? Γιατί δεν τα βλέπουμε μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Δεν τα βλέπουμε. Και έτσι φτάνουμε στη σύγχρονη εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Στη σύγχρονη εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Να εξυπηρετείται ο άνθρωπος. Μα είναι δυνατόν να πηγαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία και να γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα. Πάντα ζητήσεις ένα χαρτί στη δημόσια υπηρεσία και σου λέει στο δεύτερο. Πας στο δεύτερο, θέλει υπογραφή από τον διευθυντή στον τέταρτο. Πας στον τέταρτο, σας λέει, θα πάτε πρώτα στον πρώτο, να βάλετε σφραγίδα και το ξαναφέρετε. Για να πάτε σε ένα πιστοποιητικό γεμίσος. Κι αν εκείνη την ώρα πίνει το καφέ του, ο δημόσιος υπάλληλος, ή τρώει την τυρόπιτα, θα περιμένεις, είναι κλειστό σου λέει. Μετά από λίγο. Πηγαίνεις. Δεν είδατε στα διόδια όταν έχει κίνηση τι γίνεται. Έχετε γυρίσει μετά από εκλογές, έχετε γυρίσει πάντα στα χωριά. Βλέπετε στα διόδια τι γίνεται. Εάν είχαν όλοι αυτό το μηχανάκι που έχει αυτόματα που περνάς, γρήγορα, έχουν ένα μηχανάκι, το λυπάς. Το βάζεις, σε χτυπάει από πάνω η ακτίνα, αφαιρεί από την καρτούλα που έχεις. Και γρήγορα περνάς. Ζούμε στον αιώνα και σε αυτόν τον αιώνα του κομπιούτερ, της πληροφορίας, της γρήγορης πληροφορίας, του διαδικτύου, του ίντερνετ, του Facebook, είμαστε πλέον σε μια άλλη εποχή ηλεκτρονική. Σε λίγο τα παιδιά δεν θα ξέρουν να γράφουν γράμματα με το χέρι, αφού γράφουν συνέχεια στο κομπιούτερ. Τα μικρά από μωρά τα μαθαίνουν έτσι. Θα ξεχάσουν πως μαθαίναμε εμείς και γράφουμε με το αλφαβήτα ένα-ένα τα γράμματα. Δεν θα ξέρουν και να γράφουν. Και βλέπετε ότι όλα αυτά είναι σύγχρονα και εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Και έρχεται και η σημερινή κυβέρνηση και τι μας λέει. Μας λέει αυτά που το 1983 είχα γράψει ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα, με τον τίτλο «Πότε θα
γίνει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Δεν έγραφα μέσα ημερομηνία, αλλά έλεγα όταν δείτε να γίνει αυτό, να γίνει εκείνο, να γίνει το άλλο, να γίνει το άλλο, και όταν έρθει αυτή η κάρτα, ακόμα πλησιάζουμε πιο κοντά. Και μιλάω μέσα για αυτή την κάρτα. Αυτή την κάρτα του πολίτη που την ονομάσαν σήμερα, για να εξαπατήσουν τον Άγιο. Δεν τη λένε ταυτότητα, γιατί δεν είναι ταυτότητα. Είναι πράγματι μια κάρτα που χρησιμοποιεί και διευκολύνει τον πολίτη. Πράγματι. Γιατί με αυτή την κάρτα θα μπορείς όπου κι αν είσαι να σηκώνεις χρήματα από την τράπεζά σου. Με αυτή την κάρτα. Με αυτή την κάρτα όταν πας να ψωνίσεις στην ταμιακή μηχανή δεν θα χρειάζεται να μαζεύεις αποδείξεις και ούτε θα μπορεί ο άλλος να φοροδιαφεύγει. Να κλέβει το κράτος. Δεν θα μπορεί πια να το κάνει. Διότι την ώρα που θα ψωνίζεις θα πρέπει να μπει η κάρτα σου αυτή μέσα στην καινούργια ταμιακή μηχανή που σε λίγο κυκλοφορούν. Θα μπαίνει μέσα. Και από εκεί, επειδή η καρτούλα θα είναι το βιβλιάριο τραπέζης, θα καταργηθούν αυτά τα βιβλιάρια τραπέζης που έχουμε σήμερα, θα είναι η καρτούλα αυτή. Στο γιατρό που πήγαινες και σου κράταγε το βιβλιάριο υγείας, ή ο φαρμακοποιός που το κράταγε και έγραφε άλλα 500 φάρμακα και έπεσε έξω όλες οι φαρμακοβιομηχανίες, έτσι λένε, πλέον θα έχεις την καρτούλα αυτή, δεν μπορεί να το ξανακάνει. Διότι θα συντογογραφεί και θα μπαίνει στο κομπιούτερ, θα μπαίνει η καρτούλα σου και αυτά που σου έγραψε ο γιατρός, θα πηγαίνει στο φαρμακείο, θα ξαναβάζει την καρτούλα. Η εφορία, ό,τι ψώνησες θα φαίνεται. Αφού όπου πήγες έβαλες την ταμιακή μηχανή. Μόλις πάρεις το μισθό σου ή τη σύνταξή σου, δεν θα την παίρνεις στο χέρι. Αυτό τελείωσε ήδη και τώρα. Έχει αρχίσει και τελειώνει. Όποιος έχει επιχείρηση, θα διαβάσετε τον καινούριο νόμο, ο οποίος τι λέει καινούριος νόμος, που ψηφίστηκε, ότι αν έχεις υπαλλήλους σε μια επιχείρηση, δεν θα τους πληρώνεις πλέον στο χέρι τα χρήματα. Δηλαδή έπαιρνε 1000 ευρώ, το τάρτε στο χέρι. Για ένα εμπορικό. Θα πάω εγώ σαν ιδιοκτήτης να τα καταθέσω στην τράπεζα και αυτός με την κάρτα του θα πάει να τα πάρει. Με την κάρτα. Και θα περάσουν μέσα στην κάρτα τα χρήματά. Έτσι μετά, αφού περνάνε μέσα στην κάρτα, μόλις πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, από εκεί θα βγαίνουν από την κάρτα. Όσο κάνει θα χτυπάει και θα φέρει. Και γι' αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι ο αφημής αυτή η κάρτα, θα είναι η ταυτότητα, θα είναι η άδεια οδηγήσεως, δεν θα χρειάζεται άλλη άδεια οδηγήσεως, θα είναι το βιβλιάριο τραπέζης, θα είναι το άμυκα, το βιβλιάριο υγείας. Και οτιδήποτε άλλο, γιατί θα έχει ένα μικρό τσιπ. Στην αρχή μπορεί να έχει λίγα πράγματα επάνω, αλλά αφού είναι μικρό τσιπ, μπορεί να το αυξήσεις. Αυτά αναβαθμίζονται τα μικρό τσιπ. Σήμερα μπορεί να έχει 5 πράγματα μέσα, αύριο μπορεί να πάρει άλλα 10, άλλα 100, ανάλογα τι εξυπηρέτηση θέλει το κράτος να σου κάνει. Και αυτά τα στοιχεία όλα, αυτό σημαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα πηγαίνουν, παρακαλώ πού, θα πηγαίνουν στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες σε όλα τα κράτη. Θα μας πούνε ότι είναι προσωπικά δεδομένα και προστατεύονται. Ψέματα. Διότι ο νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να το γνωρίζετε, είναι ελληνικός νόμος. Ο ευρωπαϊκός νόμος λέει ότι τα στοιχεία πρέπει να στέλνονται στις Βρυξέλλες. Πού θα πειταρχήσει η Ελλάδα? Στον ευρωπαϊκό νόμο ή στον ελληνικό? Το ευρωπαϊκό. Δεν βλέπετε που ήδη που πειθαρχούμε? Δεν βλέπετε, αδέρφια μου, που οδηγούν τη χώρα μας, η οποία αντιστάθηκε στο Σέγγεν? Γιατί η ταυτότητα που εφαρμόζουν πρέπει να το μάθουμε όλοι. Είναι η ώρα της εφαρμογής της συνθήκης του Σέγγεν, η οποία μιλάει για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Είναι τότε που κάναμε τις διαδηλώσεις και λέγαμε να μην ψηφιστεί. Έτσι
έρχεται η ώρα που πρέπει να εφαρμοστεί. Όπως όταν φωνάζαμε για το Μάστριχ το 92, τι έλεγε το Μάστριχ? Ότι θα καταργηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν πρέπει να υπάρχουν στην Ελλάδα δημόσιοι υπάλληλοι. Πλην ελαχίστων. Και σύνταξη στα 65, λέει το Μάστριχ, που ψήφισε η κυβέρνηση τότε και αποδέχτηκε το 92. Στα 65, στα 67. Και εκεί όταν πάει 67 θα το δείτε. Αυτό λέει η συνθήκη. Και επειδή εμείς δεν εφήρμοσε καμιά κυβέρνηση, οδηγούν τη χώρα εκεί που την οδηγούν, στην πτώχευση, έρχεται μέσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άμα διαβάσετε το μνημόνιο που λένε, λέει να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Ό,τι λέγανε συνθήκες. Να εφαρμοστεί και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την κάρτα του πολίτη. Και τώρα λέει θα εφαρμοστεί. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να μην φοροδιαφέρει κανένας. Δείτε ότι μέσα από όλο αυτό το πνεύμα πώς πάει, αδέρφια. Και στο διαδίκτυο μέσω του ίντερνετ λαμβάνω μηνύματα και ξέρετε τι μου γράφουν μερικοί. Λοιπόν, πώς είναι. Σήμερα είναι ο αιώνας πληροφορικής. Εάν μας εξυπηρετεί, γιατί, τι μας πειράζει, αφού εξυπηρετούμεθα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δει τη γράφη του Ευαγγέλιο. Δεν έχει δει τη γράφη του Ευαγγέλιο. Εδώ βγαίνουν άλλοι και λένε το Χριστό να έχω μέσα μου. Αν έχω τον Χριστό μέσα μου, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και λένε το είπε και ο Γέρον Πορφύριος. Εγώ να δεχτώ ότι το είπε ο Γέρον Πορφύριος. Και τι σημαίνει, Ευαγγέλιο είναι ο Γέρον Πορφύριος. Ή ο Γέρον Παλήσιος. Ή ο Γέρον Μουλατσιώτης. Ή οποιοσδήποτε. Τι σημαίνει. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Η Άγη δεν είναι Ευαγγέλια. Και μου κάνει και λάθη η Άγη. Και έχουν πει και προσωπικές γνώμες οι Άγιοι. Δεν σημαίνει ότι ό,τι πει ένας Άγιος είναι και πραγματικότητα. Και χρησιμοποιούν πολλοί και λένε το Χριστό να έχω μέσα μου. Και δεν φοβάμαι τίποτα. Και εγώ θέτω το αντίθετο ερώτημα, αδέρφια μου. Τι έχει να φοβηθεί. Λέει μην πει φοβάσαι αν έχεις το Χριστό μέσα σου. Ωραία. Και ο νεαρός εκεί που δεν έχει το Χριστό μέσα του. Τι θα φοβηθεί. Εγώ δεν θα φοβηθώ. Γιατί θα έχω τον Χριστό μέσα μου. Εκείνος που δεν έχει τον Χριστό δεν θα φοβηθεί. Άρα κάτι έχει και πρέπει να φοβηθεί. Εγώ δεν θα φοβηθώ γιατί έχω τον Χριστό. Εκείνος από τι θα φοβηθεί, από τι θα κινδυνεύσει. Άρα από κάτι θα κινδυνεύσει. Από αυτό που θα κινδυνεύσει εκείνος, θα κινδυνεύσω και εγώ και σε έχω τον Χριστό. Και τι λέει η συνθήκη του Σέγγεν. Η συνθήκη του Σέγγεν, αδερφέ. Λέει συλλογή πληροφοριών και επεξεργασία αυτό. Αυτό είναι ο νόμος. Και κατατέθηκε προχθές από τον κύριο Τσελεγκίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου, ένα DVD το οποίο το έχω, όπου μιλάει ο νομικός σύμβουλος του κράτους, ο εντεταλμένος, για τη συνθήκη, για τα θέματα της συνθήκης της Σέγγεν στις Βρυξέλλες. Και δίνει μια συνέντευξη ο ίδιος, ο κύριος Γιώργος Κλοτσόφνης. Έτσι είναι το όνομά του. Είναι στις Βρυξέλλες και από Βρυξέλλες μιλάει σε Έλληνα δημοσιογράφο. Και λέει τι γίνεται με τη συνθήκη του Σέγγεν και την εφαρμογή της. Και απαντάει ο νομικός σύμβουλος. Εκείνο που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει όλες τις πληροφορίες. Και οι πληροφορίες είναι από το ύψος, το χρώμα των ματιών, την ηλικία, αλλά ζητάει και ποιοτικές πληροφορίες. Και ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι είναι η ποιοτική πληροφορία. Εάν πιστεύετε, εάν τρώτε, τι τρώτε, εάν πιστεύετε στο Θεό, τι θρήσκευμα είστε, αν είστε άθεος, οποιαδήποτε έχει να κάνει με την προσωπική σας ζωή. Ποιες είναι οι σεξουαλικές προτιμήσεις σας. Αν παίρνετε φάρμακα και τι είδους ψυχοφάρμακα παίρνετε ή οτιδήποτε άλλα φάρμακα.
Και του λέει, αυτά ποιος τα διαχειρίζεται. Λέει, δώσε του ξέρεις για την τεταλμένη. Και οι οποίοι στον κάθε άνθρωπο, λέει ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος, του κράτους, και εγώ τώρα, το έχω και μπορώ να σας το βάλω και σε κασέτα, μα θέλετε να το ακούσετε. Συλλέγουμε, λέει, πληροφορίες τώρα, τις επεξεργαζόμαστε. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και πώς θα εφαρμοστεί αυτό στα μέλη κράτη της Ευρώπης? Και απαντάει, δεν αποφάσισε πώς θα εφαρμοστεί. Το κάθε κράτος μπορεί να το εφαρμόσει μόνο του όπως θέλει. Η Ελλάδα, λέει, διάλεξε την κάρτα του πολίτη. Όμως πρέπει να σας πω ότι κατατέθηκε η πρόταση το μικροτσίπ να μην πει, το λέει ο νομικός σύμβουλος Γεώργιος Κλωτσόνης, του κράτους του ελληνικού που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, εντεταλμένος της ελληνικής κυβερνήσεως είναι εκεί. Και συνεχίζει και λέει στη συνέντευξη. Έγινε η πρόταση, κατατέθηκε και γράφτηκε στα πρακτικά, το μικροτσίπ να πάει στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο του ανθρώπου. Τι ψήφισαν, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Δεν αποφάσισαν. Είπαν ότι το θέμα θα ξανασυζητηθεί. Και το αφήσαμε. Αυτά κατέθεσε ο νομικός σύμβουλος. Αυτές τις απόψεις ο κύριος Τσελεγίδης μαζί με το CD που έχω και εγώ τις πήγε στην Ιερά Σύνοδο και λέει, ακούστε τι δηλώνει ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως στις Βρυξέλλες αυτής. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδέλφια μου, ότι εν ονόματι της εξυπηρετήσεως της ηλεκτρονικής ταχύτητας καλούμεθα να πάρουνε το μικροτσίπ. Και ξέρετε τι θα μας πούνε? Ότι επειδή θα αλλάξουν τα ενιακές μηχανές, θα αλλάξουν όλα. Εάν δεν το παραλάβετε, δεν θα έχετε πρόσβαση. Τα σούπερ μάρκετ θα δουλεύουν έτσι. Θα δουλεύει έτσι τράπεζα. Θα δουλεύει διαφορετικά το τάδε μαγαζί. Δεν θα υπάρχει τρόπος. Θα μείνετε έξω από το σύστημα, αν δεν το παραλάβετε. Σας λέω το εξής. Επανέρχομαι στα Διόδια. Στα Διόδια πληρώνουμε με χρήματα. Στην αρχή βάλανε ένα μονάχα διόδιο να περνάει αυτός που έχει την κάρτα και περνάει γρήγορα. Τώρα τα μέτρησα που ερχόμουν. Τα πέντε έρχονται με αυτόματα. Ενώ ήταν ένα, ήταν πέντε. Θα γίνουν έξι, θα γίνουν εφτά, θα γίνουν οκτώ, θα γίνουν εννιά και θα αφήσουν και ένα όποιος θέλει με χρήματα. Και αυτό που θα έχει με χρήματα θα γίνεται μια ουρά, καταλαβαίνετε. Οπότε εσύ που θα βιάζεσαι, υποχρεωτικά θα πάει να πάρεις την κάρτα. Το ίδιο θα σου πούνε και στα σούπερ μάρκετ. Γιατί θα φωνάξουν, θα υπάρξει κόσμο που δεν θα πάρει. Τι θα γίνει αυτός ο κόσμος? Θα πούνε, ναι, έχουμε αφήσει ένα μαγαζάκι στον πύργο Ηλίας που δουλεύει με το παλιό σύστημα. Μπορείτε να πάτε εκεί, θα πάρετε τα φασόλια, τι θέλετε. Έχουμε αφήσει ένα άλλο στην Αλεξανδρούπολη και ένα στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνει. Όπως θα το κάνουν στα Διόδια, που κλείνουν σιγά σιγά. Και στο τέλος θα μείνουν λίγοι αυτοί που δεν θα το έχουν πάρει. Πού είναι η απάτη? Για να συνδεθούμε με αυτά που λέγαμε πιο πριν. Πώς είναι η πλάνη? Πώς σας έλεγα πως πλανήθηκε ο άνθρωπος και έχει φτάσει μέχρι εδώ στα πνευματικά ζητήματα? Πού είναι η πλάνη? Το ότι δεν ζητείται πουθενά η άρνηση του Χριστού. Γιατί δεν το πάρω? Μου λέει κανείς να αρνηθώ αυτό που πιστεύω? Μου λέει κανείς να αρνηθώ την εκκλησία μου, την πίστη μου? Με εμποδίζει κανείς να πάω να κοινωνήσω? Με εμποδίζει κανείς να πάω να εξομολογηθώ? Όχι. Επομένως, γιατί να μην το πάρω? Δεν αρνήθηκα τον Χριστό επειδή έχω αυτό.
και δεν θα ζητήσουν άρνηση, να με θυμηθείτε, δεν θα ζητήσουν άρνηση, προφητεύω αυτή τη στιγμή, δεν θα ζητήσουν άρνηση και όταν πάει πάνω στο χέρι ή στο μέτωπο, δεν θα σου πούνε αρνήσου τον Χριστό για να το πάρεις. Γιατί αν πούνε αρνήσου τον Χριστό, θα γίνει χαμός, δεν το πάρει κανείς. Και αφού θα αποκλείουν τους πάντες, θα αναγκάζουν να το πάρουν. Και θα μείνουν αυτοί που ξέρουμε, εμείς γιατί δεν θα το πάρουμε. Γιατί το λέει το Ευαγγέλιο. Λέει ότι δεν θα βάλετε τίποτα πάνω το χάραγμα τη σφραγίδα, ούτε στο δεξιχέρι, ούτε στο μέτωπο. Μην το πάρετε, λέει, γιατί όποιος το πάρει, μετά θα πάει στο πίνδυνο αιώνιο. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει η Αποκάλυψη. Προσέξτε ότι η Αποκάλυψη δεν λέει πουθενά ότι θα μας βάλουν να αρνηθούμε τον Χριστό. Λέει όμως ότι όποιος το πάρει, θα πάθει αυτό. Τα καθήκοντά του τα χριστιανικά δεν μπορεί να τα κάνει. Αλλά σου λέει όμως το Ευαγγέλιο το τι θα πάθεις. Όπως το Ευαγγέλιο σου λέει και να μην πορνεύεις. Το Ευαγγέλιο σου λέει να μην κλαίνεις. Το Ευαγγέλιο λέει πολλές εντολές ο Κύριος, τις οποίες τις καταπατούμε και σου λέει, αν τις παραβείς τις εντολές, θα πας στο πυρ του αιώνιου. Το ίδιο λέει και εδώ. Εάν το κάνεις, θα πας στο πυρ του αιώνιου. Θα χαθείς. Τέλειωσες. Δεν έχει δρόμο επιστροφής. Τελειώνεις, άπαξ εκολούθησες. Και αφού θα μείνουν λίγοι, γιατί όπως και στα διόδια, όλο και παίρνουν περισσότεροι. Το ίδιο και όταν κλείσουν τα σούπερ μάρκετ και λειτουργούν με όλους αυτούς τους τρόπους, τα μανάβικα, τα περίπτερα, οι πάντες, τότε θα αναγκαστεί ο κόσμος να το παίρνει είτε σε κάρτα είτε στο χέρι. Και όλο και περισσότεροι. Και θα λέει ο καθένας, μα δεν αρνούμε τον Χριστό, να και χριστιανός είμαι. Πάω στην εκκλησία και κοινωνάω. Να λες παρέμει την εντολή του Θεού, που λέει μην το πάρεις. Και εκείνος που μοιχεύει και εκείνος που πορνεύει μπορεί και πάει και κοινωνάει. Δεν το απαγορεύει κανείς, ποιος θα το πορνεύσει. Ή θα ψάξω εγώ να βρω αν έχει μοιχεύσει ή αν έχει πορνεύσει. Μπορεί και πάει και κοινωνάει. Μπορεί και εκκλησιάζεται και εκείνος που το βράδυ αμάρτανε. Ποιος δεν εμπόδισε να πάει η αμαρτία. Όχι. Το ίδιο και αυτό. Και όταν λάβουν η πλειοψηφία, τότε θα εμφανιστεί ο άγνωμος. Και τότε λέει η Αποκάλυψη, όσοι δεν το πήραν, θα είναι λίγοι. Ποιοι πάντας, μικρούς και μεγάλους. Ποιοι πάντας, το ποιό σημαίνει και εσείς που δεν πήρατε, τώρα θα σας αναγκάσω. Θα σας αναγκάσω. Και τότε θα ζητήσει και την προσκύνησή του. Και όποιος δεν τον προσκυνήσει, θα του πει κοίταξε που θα καταντήσεις εκεί που μείνουν και οι λίγοι. Γιατί λέει η Γραφή ότι θα πεθαίνουν από πείνα οι λίγοι που δεν το πήραν. Θα πεθαίνουν από πείνα. Και έρχομαι αδέρφια. Αυτό λοιπόν το σύστημα οι Έλληνες αρνούνται να το δεχτούν. Αρνούνται. Και γι' αυτό το θηρίο των Βρυξελών μας οδηγεί στην πτώχευση. Θα σας οδηγήσω στην πείνα, θα πεινάσετε και όταν πεινάσετε θα με προσκυνήσετε. Και θα πεθαίνουν τα παιδιά σας για ένα ποτήρι γάλα. Και όταν το δεις το παιδί σου να πεθαίνει, θα πεις τον Χριστό και θα το ζητήσεις να το πάρεις. Και για πόδι μου, είναι τυχαίο το ότι οδηγούνε αδέρφια μου τώρα την Ιρλανδία. Γιατί οδηγούν την Ιρλανδία? Διότι η Ιρλανδία δεν δέχεται το γάμο που είπε των ομοφυλοφίλων, δεν δέχεται τις εκτρώσεις, δεν το περνάει σαν ευρωπαϊκό νόμο. Και δεν δέχτηκε ούτε το Ευρωσύνταγμα. Είπαν οι Ιρλανδοί, δεν θέλουμε μια τέτοια Ευρώπη. Και αφού το είπαν δεν θέλουμε μια τέτοια Ευρώπη, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έρθει. Το είπε και η Πορτογαλία το ίδιο πράγμα. Και οι τρεις χώρες που ακολουθούν αυτή τη στιγμή είναι αυτές που είπαν πάνω απ' όλα ο Θεός μας και μετά εσείς οι Ευρωπαίοι. Και γι' αυτό έρχονται οι Ευρωπαίοι να μας γονατίσουν, αδέρφια. Έρχονται να μας γονατίσουν
Διότι όταν σε γονατίσουν και σε κάνουν να πεινάσεις, σε πετάξουν στη φτώχεια, σου πάρουν το σπίτι, χάσεις τη σύνταξη, χάσεις την ασφαλειά σου, χάσεις την υγεία σου και μείνεις στους δρόμους και σε έρθεσαι, τότε θα πεις φέρνω. Αλλά όμως ας μάθουμε ότι στην Ελλάδα υπήρξαν και υπάρχουν άλλοι. Υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έμαθαν να αγωνίζονται για τον Χριστό και θα πεθάνουν για τη δόξα του Χριστού, αδέρφια μου. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να περάσει αυτά τα συστήματα. Και αν τα περάσουν θα τα δεχτούν αυτοί που τα θέλουν. Εμείς θα μείνουμε ορθόδοξοι και σήμερα και αύριο και εις αιώνας των αιώνων. Ορθόδοξοι για πάντα. Δεν θα περάσει αυτό το σύστημα. Η μασονία, ο σιωνισμός, ο εβραϊσμός που οι αγορές προσπαθούν να μας επιβάλλουν και να μας οδηγήσουν εκεί ακριβώς. Στην φτώχεια, στην πείνα και να γονατίσουμε, έτους δηλώνουμε. Ο Έλληνας δεν σκύπει το σβέρκο του. Ο Έλληνας δεν γίνεται ραγιάς. Ο Έλληνας ξέρει να λέει ορθοδοξία ή θάνατος. Τεινάζει το κούκι και σώζεται. Και είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθούν άνθρωποι πιστοί που θα ακούσουν τη φωνή της Εκκλησίας και θα ακολουθήσουν. Και γι' αυτό αναφέρει «Μη φοβού το μικρό πίμνιο, μη φοβού», φωνάζει ο Χριστός. «Σας στέλνω τους δύο προφήτες, τον Ηλία και τον Ενόχ, που θα σας σκεπάσουν. Η Εκκλησία μου, υπό τα στέλνικά της, θα σκεπάσει τα παιδιά της, θα τα προστατεύσει και θα μας οδηγήσει, αδέλφια μου, στη ζωή την αιώνιον». Και τότε, αδέλφια μου, έρχεται ο άνομος, έρχεται ο Αντίχριστος τότε, για να πιέσει, να διώξει. Εμείς όμως δεν θα υποκύψουμε και δεν θα γονατίσουμε. Να πως ο χριστιανός πρέπει να αντιμετωπίσει και ένα σύγχρονο πρόβλημα. Μέσα από το Ευαγγέλιο. Όχι μέσα από θεωρίες, αλλά ότι λέει το Ευαγγέλιο. Εμείς ακολουθούμε το Ευαγγέλιο. Και μόνο το Ευαγγέλιο. Λέει το Ευαγγέλιο, έχεις δύο νόμους, τον ανθρώπινο και τον νόμο του Θεού. Διάλεξε ποιο θα ακολουθήσεις. Και εμείς φωνάζουμε, τον νόμο του Θεού θα ακολουθήσουμε. Δεν ακολουθούμε τον ανθρώπινο νόμο. Έτσι μας έμαθαν. Πάνω από τον ανθρώπινο νόμο υπάρχει ο νόμος του Θεού. Εδώ λοιπόν φτάνουμε. Να πως φτάσαμε όμως, διότι όλα τα θέματα σκαλάκι σκαλάκι. Σκαλάκι, σκαλάκι φτάσαμε και η νέα γενιά που είναι μέσα στο διαδίκτυο επικοινωνώ μαζί με τους νέους και μου λένε γιατί πάτερ, γιατί είστε τον άκρο αφού δεν άκουνε τον Χριστό, γιατί είστε κατά της ηλεκτρονικής, γιατί είστε κατά της ηλεκτρονικής πολιτικής και της διακυβερνήσεως, γιατί θέλουν αδέρφια μου να μας κλείσουν μέσα σε μια μεγάλη φυλακή. Και τι μας κλείνουν? Μας κλείνουν και τελειώνουν, αδέρφια μου, με αυτό. Μας κλείνουν όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε. Όλοι αυτοί που μας κυβερνήσανε. Τα τελευταία 30 χρόνια. Και θα σας θυμίσω ότι όλοι αυτοί γκρεμίσανε μια δικτακτορία για να οδηγήσουν τον Έλληνα πού? Στην ελευθερία του. Και αντί να τον οδηγήσουν στην ελευθερία, τον οδηγούν στα χέρια της μεγαλύτερης σκλαβιάς, που είναι η ηλεκτρονική σκλαβιά. Θα μας γονατίσουν μέσα στην ηλεκτρονική σκλαβιά. Αυτοί οι δίθεν αγωνιστές μας ξεφούλησαν, μας πρόδωσαν, πολέμησαν μια ανθρώπινη δικτακτορία και μας οδηγούν στο φασισμό της Ευρώπης και στη δικτακτορία του Αντιχρίστου. Και γι' αυτό να είστε έτοιμοι για μόνες. Οι ημέρες όσο πάνε θα σκληραίνουν. Δεν θα καλυτερεύσουμε. Ξεχάστε το. Ή κατέβηκα το Άγιον Όρος. Ξέρετε τι μου είπανε. Πάτε έτσι όπως απομακρυνθήκαμε από το Ευαγγέλιο. Είναι ο Θεός τη χάρη του από την Ελλάδα. Γιατί εμείς πλέον αμαρτήσαμε. Και ενώ τον είχαμε προστασία το Θεό,
Την Παναγιά την είχαμε ασπίδα. Αυτή την ασπίδα τη βάλαμε στην άκρη. Και προσπαθούμε μόνοι μας σαν άνθρωποι να προχωρήσουμε μπροστά. Χωρίς την προστασία του Θεού. Και λέει ο Θεός, δεν θες την προστασία μου. Αφού με διώχνεις, φεύγω. Και έτσι ο Θεός είναι την ευλογία του Ελλάδα. Εξού και φταίμε εμείς που ήρθαν όλα αυτά. Εμείς φταίμε. Γιατί φταίμε, αδέρφια μου, διότι φεύγει η χάρη του Θεού. Και πώς έφυγε, με όλα αυτά που σας είπα. Που δεν διδάξαμε το παιδί μας, δεν φταίχθηκε. Που δεν διδάξαμε το παιδί μας, δεν φταίχθηκε η παρθενία. Που δεν διδάξαμε μένα, όλα αυτά μην θέσα να πω. Που ανέφερα τόση ώρα. Και γι' αυτό μία λύση υπάρχει να μας σκεπάσει ο Θεός. Μία λύση. Κομποσκήνη, προσευχή και μετάνοια. Να φωνάζετε συνέχεια μέσα στο σπίτι σας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Για να μας δώσει έλεος. Γιατί το είπε ο Θεός. Θα καλύψω αυτούς που με αναζητούν. Και θα μας προστατεύσει, αδέρφια μου. Θα προστατεύσει όμως αυτούς που τον αναζητούν. Τους υπόλοιπους θα τους αφήσει. Φτάσαμε στο τέλος. Αρχαία των κοβίνων είναι αυτά. Το λέει. Θα αρχίσουν και όταν δεν γίνουν αυτά, θα είναι η αρχαία των κοβίνων. Θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτερες. Αλλά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Και η μία συμφορά μας βρίσκει πίσω από τις άλλες. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Και τη ζωή μας να δώσουμε για τη δόξα του Χριστού. Αμήν. Ό,τι να πούμε το διευκόν. Όλοι μαζί δυνατά, δυνατά, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εισοδόν ειρήνης.